Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο Infernal Bravecard κανάλι, το καλύτερο κανάλι του κόσμου. Πάμε όλοι μαζί, το καλύτερο κανάλι του κόσμου. Το καλύτερο κανάλι του κόσμου. Το καλύτερο κανάλι, το καλύτερο κανάλι, το καλύτερο κανάλι του κόσμου. Cringe. Είσαι cringe που λέει και ο Πατσίδης. Λοιπόν, είμαι εδώ γιατί έχω δύο δεματάκια από την Elgato. Ποιο θέλετε να ανοίξω πρώτο? Τέλεια. Τέλεια. Θα ανοίξω αυτό. Τη λεντοτενία της Elgato. Έχω ένα θέμα εγώ με τις λεντοτενίες. Γενικά έχω ένα θέμα με το RGB στο χώρο μου. Έχω μεγάλο θέμα. Θέλω τα πάντα... Είσαι πολύ κάγκουρας. Ναι, είμαι κάγκουρας. Θέλω τα πάντα να έχουν RGB. Τα πάντα. Ωστόσο, σας έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και σε vlogs παλαιότερα κτλ. Ότι εγώ μάλλον θεωρώ ότι ένας χώρος αλλάζει πάρα πολύ η ψυχολογία σου μέσα σε ένα χώρο όταν έχει φώτα που μπορείς να αλλάζεις ανάλογα με τη διάθεσή σου, ανάλογα με το στυλ που βλέπεις και κάνεις και ράνεις. Οκ. Okay. Θα κάνω ένα έτσι και θα πεταχτούν όλα έξω. Κοιτάξτε, κάνω το unboxing. Παπ. Τόσο απλά κάνω τα unboxings εγώ. Εδώ είναι ο μετασχηματιστής, εδώ είναι το controller τέλος πάντων που κάνει όλη τη δουλειά. Εδώ είναι η λεντοτενία, μήκους 2 μέτρων με αυτοκόλλητο πίσω και επειδή θέλω να τη δοκιμάσω μαζί σας, θέλω ρεύμα. Πάντα στην τσέπη μου έχω ένα ρεύμα. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να, συμβεί. Τι, να βγεις έτσι χωρίς ρεύμα, πλάκα κάνεις τώρα να πούμε, δεν γίνεται αυτό. Για να λειτουργήσει και να τη χειριστείς χρειάζεσαι να κατεβάσεις το control panel της Elgato. Είναι μια εφαρμογή πάρα πολύ, πολύ απλή, μπορείς να την κατεβάσεις και σε κινητό, μπορείς να την κατεβάσεις και στο PC. Η διαδικασία να συνδεθεί είναι πανεύκολη, απλά πατάς το ανοιχνεύει με το που συνδεθεί στο ρεύμα, λες OK, accept, connect, ναι και έχεις μετά τον έλεγχο της όμορφης λεντοτενίας σου. Μπορείς να έχεις και παραπάνω φυσικά λεντοτενίες και παραπάνω προϊόντα Elgato. Εγώ εδώ βλέπω ότι μπορώ να ρυθμίσω την ένταση του φωτός. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλω να σας το δείξω. Κοιτάξτε πόσο φωτεινό είναι το λευκό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις λεντοτενίες. Το λέει κιόλας, έχει πάρα πολλά lumens. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει πολύ στις λεντοτενίες και θα χαμηλώσω το φωτισμό για να μπορέσει ο Καρατζάς να χειριστεί όλη αυτή εδώ τη διαδικασία. Εδώ το βλέπεις, Καρατζά μου. Είναι η ποιότητα του χρώματος. Θέλω το πράσινο, το βαθύ. Το saturated. Θέλω το ροζ. Αυτό θέλω. Το βαθύ ροζ της Barbie. Καταλάβατε. Θέλει τα χρώματα να είναι πιο ζωντανά, ρε παιδί μου. Αυτή είναι μια τέτοια λεντοτενία. Να σημειώσω ότι μπορείς να την κόψεις στα σημεία που θέλεις. Πάντα εκεί που έχει ένδειξη με το ψαλιδάκι, όχι όπου να είναι. Κόβεται γιατί μπορεί να δημιουργήσετε χοντρό πρόβλημα. Περνάω στο επόμενο μεγάλο κουτί. Τι είναι αυτά? Τι? Wave panels. Ας το βρε, παππού. Είναι wave. Αχ, θα σφαχτώ. Τι λέτε, βρε, σφάζομαι εγώ. Όταν τα έκανα εγώ αυτά, ξέρεις πόσο χρόνο ήσουν? 11. Αυτά είναι wave panels. Είναι δηλαδή panels wave. Έχει μερικά πραγματάκια τα οποία θα αφαιρέσω για να πάω απευθείας σε αυτά. Μόλις τα δείτε θα καταλάβετε τι είναι. Δεν χρειάζεται καν να σας πω έτσι και έτσι. Με τη μία θα καταλάβετε. Να το. Είναι foam, δεν είναι wave. Τι είναι? Foam. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Ήχοαπορροφητικά. Νάτος. Νάτος ομορφωμένος αυτού εδώ του καναλιού. Έχει μέσα 6 wave panels, τα οποία έχουν αρκετά μεγάλη και τα συνδυάζεις όπως θέλεις, ε. Ωραίο. Υπάρχουν αυτά εδώ, τα οποία μπορείς να φτιάξεις frames, πλαίσια δηλαδή, για όλα, για να κάθονται τέλεια πάνω στον τοίχο, σαν τύπου καδράκια. Γιατί τα χρειαζόμαστε αυτά, Αναστάση? Για να τα ενώσουμε και τα 6 μαζί. Όχι, αυτά τα ηχοαπορροφητικά γιατί τα χρειαζόμαστε? Για την ηχομόνωση του δωματίου. Μπράβο. Μπράβο, Αναστάση. Μπράβο. Πώς δεν το έχουν εκτιμήσει αυτό οι καθηγητές σου να σου βάζουν 20 χωρίς διαγωνίσματα, χωρίς τεστ, χωρίς τίποτα. Αυτά τα χρειαζόμαστε για να έχει ο ήχος να χτυπάει εδώ και να μην κάνει αντίλαλο πίσω. Ε, το πιάνετε? Δεν χρειάζεται ένα δωμάτιο το οποίο έχει ηχό και βγάζει αυτήν τη δωματιήλα να την γεμίσετε ολόκληρη με τέτοια, ολόκληρο το δωμάτιο για να έχετε καλή ποιότητα και στουντιακό ήχο. Μπορείτε να το κάνετε αν έχετε τα χρήματα. Αλλά να ξέρετε ότι αν ξέρετε σε ποια κέρια σημεία θα βάλετε τα συγκεκριμένα, νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Δεν θέλει, ας πούμε, όλος ο τοίχος. Θέλει στα σημεία που είναι στο ύψος μας, θέλει ίσως να μπει κάτι λίγο πιο ψηλά, ίσως
επιφάνειες οι οποίες βλέπετε ότι είναι πιο εύκολα αντανακλάσιμες όσον αφορά στον ήχο και τέτοια πράγματα. Ακόμα και 6 που μπορεί να σας φαίνονται λίγα αρκούν. Το σημαντικό είναι αν είστε π.χ. ένας YouTuber, ένας streamer ή οτιδήποτε και θέλετε να έχετε καλό ήχο, το σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα να έχετε απέναντί σας. Εκεί δηλαδή που αντανακλάει το στόμα σας. Όχι εκεί, είσαι YouTuber, το μικρόφωνο είναι εδώ. Μην το βάλεις εκεί πίσω, βάλε το εδώ μπροστά σου. Μην βάζεις 15, βάλε 3 εδώ, βάλε 1 εδώ, 1 εδώ. Καταλάβατε, κάπως έτσι. Ψάξτε το λίγο το θέμα, υπάρχουν πολύ ωραία tutorials στο YouTube που και πώς βάζω τον ήχο μου για να μπορείς να διώξεις αυτήν την δωματιήλα. Και αυτά βοηθούν. Τώρα, η Elgato δεν είναι απλά ένα σφουγγάρι. Υποτίθεται ότι έχει πάνω τεχνολογία και αυτό και το άλλο. Δεν θα μπω όμως σε λεπτομέρειες. Θεωρεί ότι είναι από τα πολύ πολύ καλά υποχωροπαρετηφητικά. Το κατάλαβε. Ναι, ξέρουμε κι εμείς. Είναι από τα πολύ καλά τα υποχωρητικά, οπωρολαχανικά. Λέει ότι έχει εκείνη την τεχνολογία, είναι φτιαγμένα έτσι. Δεν είναι μόνο το. Πώς να σου το πω τώρα, δεν είναι μόνο σχεδιαστικά όμορφα. Ξέρουν τι κάνουν θαρό. Δεν είναι απλές αυγοθήκες που λέμε και στο χωριό μου. Τέλος πάντων, αυτά να δω. Έχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Έχει τις βιδούλες για αυτά που λέγαμε, για να θέλετε να τα βάλετε σωστά. Και έχει κάποια clips τα οποία είναι. Α, μάλιστα, ναι, για τις ενώσεις. Τις μεταξύ τους ενώσεις. Εντάξει, όπως τα είπε. Ο άνθρωπος αυτός τα λέει από την αρχή, κανείς δεν τον πιστεύει. Τα έλεγε. Ό,τι απορίες έχετε, εδώ είμαστε, παιδιά. Ή ό,τι άλλο θέλετε να δείτε, εδώ είμαστε. Να ακούσουμε τις προτάσεις σας, να ακούσουμε τα σχόλιά σας. Όμορφα και ωραία. Έχουμε social media, υπάρχουν links στην περιγραφή και έχουμε και merch. Top merch. Πιο top πεθαίνει, έτσι. Σοκ. Παιδιά, σοκ. Αυτά, να είστε καλά.